σε αυτό το γλυκό πλάσμα που το αγαπάμε πολύ, που φουσκώνει, φουσκώνει. Φλωρίντα, τι κάνεις? Τι φουσκώνει, είναι πιο αδύνατη από πριν. Πιο αδύνατη, όντως. Είπα να το πω ημερολογιακά ότι φουσκώνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα, βρε Φλωρίντα, είσαι πιο αδύνατη από ποτέ. Ούτε καν. Σταματή να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, φαίνεται η μισή εικόνα. Έχω πάρει αρκετά, σας άκουγα και πριν που λέγατε για το ότι στην αρχή τρώγατε και μετά το κόψατε. Εγώ δεν το έχω κόψει, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, η εγκυμοσύνη είναι μία, οπότε την απολαμβάνω και έτσι. Να σου πω, πόσο είσαι τώρα, Φλωριντάκη? Μπαίνω στο μήνα μου αυτή τη βδομάδα. Πώς νιώθεις? Δηλαδή είναι αυτό που λες, άντε φτάσαμε σιγά-σιγά, ξέρεις, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να ανασάνω, υδρώνεις, κουράζεσαι, λαχανιάζεσαι. Κοίτα, έχω... Σταματή να θυμάσαι πόσο λαχανιάζαμε. Αυτό το πράγμα, το λαχάνιασμα με το παραμικρό, δηλαδή κάνεις δύο βήματα και λαχανιάζεις ή τρως και λαχανιάζεις, το έχω αρκετά πολύ, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι έχω, πώς να σου πω, επειδή μου ταλαιπωρηθεί, ήταν μια πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη. Εννοείται ότι επειδή είμαι πολύ δραστήριος άνθρωπος και έχω μάθει να πηγαίνω έξω, να περπατάω, να κάνω πράγματα, χίλια πράγματα, τώρα, ξέρεις, έχω λίγο ζοριστεί με αυτό μόνο και κυρίως ψυχολογικά, αλλά νομίζω τον έφαγα το γάιδαρο, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, οπότε, ξέρεις, θα περάσει πολύ γρήγορα αυτός Φλωρίντα, ο μήνας. Περιμένεις να πας στο μευτήριο για να βγεις έξω από το σπίτι? Θα είναι η έξοδος. Φινάκι μου, κάπως έτσι, να σου πω την αλήθεια. Το περιμένω πώς και πώς. Θα αλλάξω παραστάσεις έστω αυτό. Αλλά δεν ξέρω ακόμα αν λέμε μπορεί ίσως και να είναι λίγο νωρίτερα η ημερομηνία, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το μωρό, καμία σχέση με το πρώτο, είναι και αγόρι αυτό, είναι πιο πετάχτηκε νωρίτερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα είναι λίγο περίεργο αυτή τη φορά, γιατί μου είπαν ότι θα είναι μόνο ο Άρης μαζί μου, ότι ο Άρης άμα βγει δεν μπορεί να ξαναγυρίσει, οπότε ο Άρης δεν θα πάει πιθανά, θα μείνει εκεί τρεις μέρες. Η Μέρη θα δούμε τώρα, θα είναι με τη γιαγιά. Είναι λίγο περίεργο, δεν θα μπορεί να έρθει κανείς να μας δει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτόκολλο είναι λίγο περίεργο, γιατί περιμένεις να είσαι στο μευτήριο, να έρθουν οι συγγενείς, οι φίλοι, να λάβεις δώρα. Θα είναι μια διαφορετική γέννα, αλλά δεν πειράζει. Όλα θα πάνε καλά και να σου πω κάτι, θα το θυμάσαι και για μια ζωή. Γέννησα εν μέσω κορονοϊού και καραντίνας. Αυτό δεν το συζητώ. Αυτό δεν το συζητώ. Θα το θυμάμαι ούτως ή άλλως όλο αυτό το χρόνο έτσι που πέρασε. Ειδικά και με την οικογένειά μου που μιλάμε και κάθε μέρα, ξέρεις. Και λίγο ψυχολογικά είναι λίγο δύσκολο, παρόλο που εδώ είμαστε εντάξει, σχετικά καλά. Αυτό το πράγμα ψυχολογικά σε βαραίνει όπως και να έχει, έτσι, όταν ακούς συνέχεια κάθε μέρα πράγματα αρνητικά. Φλωρίντα, σε είδαμε στο τελευταίο υπέρηχο που πήγες μόνη σου. Αυτό έγινε βάση οδηγίας του γιατρού σου, δηλαδή προσπαθούν και οι γιατροί, στα γυναικολογικά ιατρία τους, να μην συνοστίζεται πολύς κόσμος για να προφυλάξουν τις εγκυουλές. Με πήρανε τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα και μου είπανε ότι απαραίτητο να φοράτε ράντια, να μην έχετε καμία συνοδεία. Λέω ούτε ο άντρας μου, μου λέει όχι, σας παρακαλώ πολύ, ούτε ο άντρας σας. Έρχονται όλες εδώ μόνες και το κάνουμε, ξέρετε, για εσάς ουσιαστικά, για σιγουριά. Και το θεωρώ και σωστό. Βέβαια ήταν πολύ περίεργο, γιατί είχα πάει να κάνω τον ντόπλερ, που είναι αυτό που βλέπεις και λίγο το προσωπάκι του μωρού, και είχα πάρει το κινητό και τράβαγα βίντεο για να το δείξω μετά στον άντρα μου. Είναι στενάχωρο αν το σκεφτείς, γιατί εντάξει είναι στιγμές τις οποίες τις θέλεις να τις ζήσεις μαζί, τις μοιράζεσαι, αλλά εντάξει είναι το λιγότερο αυτό. Πάντως είναι σωστό, σου κάνει εντύπωση εκείνη τη στιγμή, νιώθεις λίγο περίεργα, συγγνώμη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Φλωρίντα, κανονικά. Πάμε λίγο και στην οικογένειά σου στην Ιταλία, όλα τα άλλα θα πάνε καλά, μπαίνεις στο μήνα σου, φτου 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 με το καλό γιος. Ισχύει ότι σήμερα ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα, γιατί μας κάνει εντύπωση στην Ιταλία που έχει πληγεί όσο καμία άλλη χώρα, με 20.000 νεκρούς, να ανοίγουν τα καταστήματα ενώ χθες μέτρησε 600 νεκρούς. Δηλαδή, πώς και δεν συνεχίζεται η καραντίνα και τα αυστηρά μέτρα κυκλοφορίας και απαγόρευσης? Αυτό το πράγμα που έχετε μάθει, νομίζω είναι και λίγο παραπληροφόρηση. Από 3 Μαΐου, όπως ξέρετε όλοι, υποτίθεται ότι ανοίγουν, βέβαια όχι
μαγαζιά, εστιατόρια, εργοδία, διπλωματήρια. Ανοίγουν μόνο τα επαγγέλματα που είναι σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή, δεν ξέρω, οικοδομές παράδειγμα. Αυτά θα ανοίξουν. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν υπάρχει αυτό. Εκεί είναι τα μέτρα ακόμα τόσο αυστηρά. Χθες μίλησα με τον αδελφό μου και μου έλεγε ότι πήγαινα στο φαρμακείο και με ακολουθούσε ένα ντρόουν. Για να δει που πάω. Έχουν βάλει πλέον και κάμερες, ξέρετε, να πετάνε, γιατί δεν προλαβαίνει η αστυνομία όπως και να έχει να τους βλέπει, παραβλέπει όλους. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι, τα πράγματα σίγουρα είναι λίγο καλύτερα, διότι έχει λιγότερους νεκρούς. Απ' την άλλη όμως έχουν δει κάποια νέα κρούσματα, τα οποία μου εξηγούσε χθες η οικογένειά μου, που είναι άνθρωποι που παράδειγμα, πριν από 15 μέρες που δεν υπήρχαν τεστ για να κάνουν σε όλο τον κόσμο, παρατηρήσαν ότι ο κόσμος δεν είχε συμπτώματα, οπότε δεν πήγαινε στο νοσοκομείο για να κάνει τεστ. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως είχε τον ιό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν ουσιαστικά τον ιό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι, ξέρεις, σοβαρό, είναι ελαφριά συμπτώματα, δεν έχουν ούτε πυρετό καν, αλλά δεν πάβει να έχουν τον ιό. Γι' αυτό και λένε ότι δίδουν, βέβαια. Μπράβο, γι' αυτό και λένε συνέχεια ότι έχουμε νέα κρούσματα. Είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν προσέχει. Υπάρχουν ακόμα ανεγκέφαλοι. Παράδειγμα, προχθές ήταν. Προχθές ήταν και το Πάσχα, το καθολικό, έτσι, την Κυριακή. Πώς την Κυριακή το γιορτάζανε. Πώς το γιορτάζανε εκεί οι άνθρωποι. Κοίτα, οι περισσότεροι ήταν μόνοι τους στο σπίτι και πολλοί κόσμος είναι πραγματικά μόνος του. Οπότε η ψυχολογία που παίζει τεράστιο ρόλο έχει πέσει πάρα πολύ ψυχολογία στους πολιτές και είναι γενικά, ειδικά οι άνθρωποι που δεν είναι παντρεμένοι, που είναι μεγάλοι άνθρωποι και ζούμε σε ένα σπίτι μόνοι τους και τώρα περίμενανε το Πάσχα πώς και πώς. Είναι τρομερά στενάχρονο. Ναι, για να βρεθούν με συγγενείς, με την οικογένειά επίσης, τους. Επίσης, τα σπίτια στην Ιταλία δεν είναι τα σπίτια στην Ελλάδα, με τα μπαλκόνια, με τα αυτά. Είναι τελείως διαφορετική η ζωή. Είσαι κλεισμένος σε ένα διαμέρισμα. Ο αδελφός μου μένει στο κέντρο της Αγκώνα και μου έλεγε ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί δεν έχω μπαλκόνια. Να βγω να πάρω λίγο ήλιο, να δω λίγο κόσμο. Είναι και είναι πολύ μικρά όλα. Δεν έχουν για να βγουν έξω από την Ελλάδα. Πάντως υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα από το κόσμο στην Ιταλία. Οι οποίοι ας πούμε καταδικάζουν τη Λομπαρδία και το Μιλάνο διότι δεν χειριστήκανε καλά αυτή την κατάσταση, διότι αργήσανε πολύ, διότι κρατήσανε κάποια πράγματα μυστικά. Και λένε ότι όταν περάσει όλο αυτό θα ανοίξουν μία έρευνα κατά του Μιλάνου και της Λομπαρδία, η οποία ουσιαστικά αυτό το κάνουν γιατί θεωρούν ότι βάλανε παραπάνω το οικονομικό όφελος. Έτσι, σωστό, και τότε με το Fashion Week, με κάποιες εκδηλώσεις ναι, που γίνανε, ότι βέβαια. Ναι, φανταστείτε ότι είναι το Μιλάνο σταματεί να είναι το κέντρο της οικονομίας στην Ιταλία. Κάνανε πάρα πολλά λάθη και αυτό το πράγμα, ξέρεις, έχει δημιουργήσει μια σύγχυση σε αυτόν τον κόσμο και πιστεύω ότι όντως θα ανοίξει ήταν έρευνα γενικώς, όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση, και ειδικά στην Ιταλία που μιλάμε και για χιλιάδες νεκρούς, μας έχει κάνει και λίγο ρατσιστές μεταξύ μας. Δηλαδή, όπως είπες, οι υπόλοιποι Ιταλοί να στρέφονται εναντίον των Μιλανέζων ότι θέλατε το Fashion Week και δεν προσέξατε και μας φέρατε τον ιό. Οι Ευρωπαίοι αρχικά είχαν ταχθεί εναντίον των Κινέζων ότι από εκεί ξεκίνησε το κακό. Θέλω να πω ότι λίγο δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία μας οδηγεί και σε μια ανθρωποφαγία. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να σου πω, ομαλοποιήθηκε η αγορά που μας είχες πει ότι η αδερφή σου δεν έβρισκε ακόμα και βασικά είδη όπως τυρί. Είναι ανυπόφορο το σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Άμα πας, σου λέω τώρα, 2 η ώρα το μεσημέρι, παράδειγμα, τελειώνεις περίπου στις 7, γιατί περιμένεις να βγει ο προηγούμενος. Δεν μπορείς να μπουν 2 άτομα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οπότε περιμένεις 5 ώρες στο κρύο όρθιος και όταν μπεις, μπορεί και να μην το βρεις. Για να καταλάβεις, εμένα η αδερφή μου ακόμα τη στέλνει η μητέρα μου τα βασικά προϊόντα. Μακαρόνια, λαλεύρια και όλα αυτά. Είναι ανυπόφορο το να πας σούπερ μάρκετ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καλή δύναμη. Καλή ευχαριστώ. Ανάσταση, με υγεία και ελπίζω να... Καλό Πάσχα, παιδιά, σε έτσι, όλους, γιορτές. Και θα τα ξαναπούμε, είτε πριν γεννήσεις, είτε αφού γεννήσεις και ούτως ή άλλως εμείς είμαστε και σε επικοινωνία. Εννοείται, φιλάκια σε όλους. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Yeah. Φιλή στην Κιλίδα. Ευχαριστώ.